Και Παναγιά και πήρε στο χέρι της τη μαγική την μπαγκέτα του ερημίτη, με μιας κοπάνισε στο κεφάλι τον Φραντσέσκο και τον μεταμόρφωσε εκείνον σε μιλονά, και εκείνη με μια κίνηση μεταμορφώθηκε σε μιλονού. Και ο μάγος έπιασε να τους κυνηγά και σαν τους έφτασε ξεφυσώντας, τους είπε: Σκούζι, μην δείτε μια κόρη όμορφη σαν ελόγου μου. Αλλά, μην είδατε τα κόρη όμορφη και να ορφανεύουν να τρέχουν στη στράτα. Σαν θέλετε να λέσετε, ο Μίλος είναι ελεύθερος. Μα εγώ σας ρώτησα, μην δείτε μια κόρη όμορφη και να ορφανεύουν. Και εγώ σας είπα, σαν θέλετε να λέσετε, ο Μίλος είναι ελεύθερος. Όμα τώρα μία. Και μάνιασε θαρίσα το κακό το μάγος και κίνησε να φύγει. Και η Ντολτσέτα πήρε το Φραντσέσκο από το χέρι και φύγανε κι αυτοί. Και την επόμενη τη μέρα έπιασε ο μάγος πάλι να τους κυνηγά, γιατί κατάλαβε πως πάλι τον κοροϊδεύσαν. Πέρασαν από δάση και κοιλάδες οι νέοι και πέρασαν από χωράφια και βουνά. Όχι, δεν λέω. Που στο τέλος έφτασαν μπροστά από μια εκκλησιά. Και τότε έπιασε πάλι στα χέρια της μαϊκή την πακέτα του ρημί, την Ντολτσέτα, και κοπάνισε ξανά στο κεφάλι τον Φραντσέσκο και τον έκανε εκείνον παπά. Και εκείνη έγινε παπαδιά και άρχισαν να χτυπάνε τις καμπάνες. Και όταν έφτασε μπροστά τους ο μάγος, τους είπε: Σκούζι, μην είδατε μια μιλονού, μια μιλονά, να τρέχουνε στη στράτα. Ο παπάς ρωτά αν θέλετε να έρθείτε λόγου σας στη λειτουργία. Μα εγώ σας ρώτησα, μην δείτε ένα μιλονού και ένα μιλονά να τρέχουνε στη στράτα. Και εγώ σας είπα ότι ο παπάς ρωτά αν θέλετε να έρθείτε λόγου σας στη λειτουργία. Μάνιασε θαρρής ο μάγος χειρότερα από τα πριν και κίνησε να φύγει και πίσω δεν ξαναγύρισε. Μα πριν να φύγει, έπιασε ο άθλιος και έκαμε ξόρκια φοβερά. Και αφού έφυγε ο μάγος και πήραν χαμπάρι οι νέοι ότι δεν θα του ξανακυνηγούσε, κίνησαν κατά την πόλη του Φραντσέσκου για να παντρευτούν. Και σαν έφτασαν κοντά, είπε ο Φραντσέσκος της Ντολτσέτας: Κάθισε τώρα λόγου σου εδώ να περιμένεις, ώσπου να φτάσω σπίτι μου στους ακρίβους γονιούς μου για να πλήθω, να χτενίστω τα ρούχα μου, να αλλάξω και να σε πάω στην εκκλησιά, γυναίκα μου να γίνεις. Ώσπου να φτάσω σπίτι μου στους ακρίβους γονιούς μου για να πληθώ, να χτενίστω τα ρούχα μου, να αλλάξω, να φάω και να κοιμηθώ και σαν καλά ξυπνήσω και να σε πάω στην εκκλησιά, γυναίκα μου να γίνεις. Ώσπου να φτάσω σπίτι μου στους ακρίβους γονιούς μου για να πληθώ, να χτενίστω τα ρούχα μου, να αλλάξω, να πάω και να κοιμηθώ και σαν ώσπου να φτάσω σπίτι μου στους ακρίβους γονιούς μου για να πληθώ, να χτενίσω τα ρούχα μου, να αλλάξω, να πάω και να κοιμηθώ.
γυναίκα μου να γίνεις. Και του είπε τότε η Ντολτσέτα που διόλου δεν το θέλει να μείνει μοναχή της.